Καλώς ήρθες σε αυτό το βίντεο. Welcome, welcome. Καλώς ήρθες. Κάντε την εγγραφή σου, πέτα το like σου. Αυτό το βίντεο έχει πραγματικά ένα πολύ σοβαρό χαρακτήρα. Είναι τα πράγματα τα οποία είναι τρομερά σοβαρά και την άλλη τρομερά απίστευτα. Πρόσεξε για τον εξής λόγο. Είναι... Δεν περίμενα ότι θα συμβεί αυτό από τώρα. Δεν ξέρω πραγματικά τι χρειάστηκε για να συμβεί, αλλά συνέβη. Αν δεν το γνώριζες αυτή τη στιγμή, πάνω από το 18% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, περισσότερο από τον συνδυασμό των καυσαερίων από όλες τις μεταφορές, είναι υπεύθυνη κτηνοτροφία. Δεν το ήξερες. Όλες οι μεταφορές του πλανήτη έχει λιγότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από ό,τι η κτηνοτροφία. 13% για τις εκπομπές όλων των αερίων του θερμοκηπίου. 13%. Μόνο η κτηνοτροφία. Πρόσεξε, δηλαδή, ουσιαστικά σου δίνει ένα πολύ σημαντικό κίνητρο για να αλλάξει αυτό που ήδη κάνεις. Πρόσωπο μου και εγώ ένοχος για αυτό, αλλά το άλλαξα. Λέει, η κτηνοτροφία και τα προϊόντα της ανέρχεται τουλάχιστον σε 32.000 εκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα της ΙΟΣ ή το 51% του συνόλου παγκοσμίως των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Και, okay, έχεις αυτό το τρομερό γεγονός, το οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει πρωτοσέλιδο σε όλα τα κανάλια που ξέρεις, θα έπρεπε να έχει γίνει πρωτοσέλιδο παντού. Έχουμε έναν πλανήτη και, okay, όσα συμφέροντα και να υπάρχουν, κανένας δεν μπορεί να πάει να ζήσει σε άλλον πλανήτη, τουλάχιστον από όσα γνωρίζω εγώ. Αν έχεις αυτή τη δυνατότητα, αφήστε το σχόλιο σου από κάτω, θα χαρούμε να μας ενημερώσεις πώς θα πάμε σε άλλο πλανήτη. Ας πάρουμε τα πράγματα όσο πιο ρεαλιστικά γίνεται, όσο πιο απλά γίνεται. Έχουμε έναν πλανήτη. Πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, να μειώσουμε τη ρύπανση, να μειώσουμε την αποψήλωση δασών. Με υπεύθυνη πρώτη και κύρια την κτηνοτροφία. Ένα εκτάριο, ένα δευτερόλεπτο, το 91% της αποψήλωσης δασών που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι για κτηνοτροφία για να μεγαλώσουμε φασόλια σόγιας. Και είναι τρομερό. Αν κάτσεις και το σκεφτείς, έχουμε κόσμο που πεινάει και εμείς ταΐζουμε ζώα το οποίο είναι ανήθικο, ενεργοφόρο, δεν είναι βιώσιμο. Μολύνει το περιβάλλον και λες, μα είναι δυνατόν όλα αυτά τα πράγματα να τα πούμε στην τηλεόραση? Κι όμως είναι δυνατόν, πραγματικά το τράβηξα σε βίντεο. Προσπαθούσα να δυναμώσω τον ήχο, η ποιότητα του δεν θα είναι όσο καλή θα μπορούσε να είναι. Αλλά είναι τρομερό που το είδα. Είναι η Greenpeace πίσω από αυτό. Οι vegan το ξέρουν πολύ καιρό πριν αυτό. Μακάρι να είναι νωρίτερα να το ξέρετε ακόμα πιο νωρίς. Και θα αφήσω τα conspiracy facts, θα βάλω όσα τα κυριότερα facts, τα 5 πρώτα, 10 πρώτα, για να τα δει ο κόσμος. Μοιράσω αυτό το βίντεο με κάποιον. Είναι σημαντικό όλος ο κόσμος να το γνωρίσει αυτό. Είναι σημαντικό να καταλάβει όλος ο κόσμος ότι δεν χρειάζεται να τρώει το οποιοδήποτε ζωικό παράγωγο. Το μόνο που χρειάζεται είναι β12. Είναι ένα check-up για να δει ότι οι εξετάσεις του είναι καλές. Ω3, ω6. Τι άλλο? Άσκηση, φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ό,τι ουσιαστικά ήξερες ότι χρειάζεσαι εκτός από τα ζωικά. Όπως νόμιζα εγώ τουλάχιστον. Λοιπόν, δες το βίντεο, πες μου αν θες να δεις άλλα βίντεο τέτοιου είδου. Αν έχεις κάποιο άλλο βίντεο που θέλεις να σχολιάσουμε, γίνε vegan. Είναι η μόνη αλλαγή πραγματικά που μπορείς να κάνεις αυτή τη στιγμή και είναι καλή για όλους. Λουκά που ανέπτυξαν, οι μη ερευνητές ισχυρίζονται ότι οι αγελάδες μπορούν να παράγουν λιγότερο μεθάνιο. Η δίαιτα της αγελάδας εκολογίζεται ηλεκτρονικά και οι στομαχικές διεργασίες μειώνονται, αποτρέποντας έτσι την έκθεση αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, τα οποία προκαλούν και την κλιματική αλλαγή. Η Greenpeace όμως προτείνει κάτι πιο δραστικό. Αντί να αλλάξει η δίαιτα της αγελάδας, να αλλάξει η δίαιτα των ανθρώπων, βγάζοντας τουλάχιστον για μία ημέρα την εβδομάδα το κρέας από το τραπέζι. Μία επιλογή που κάνει καλό στην υγεία και στο κλίμα, αλλά και εξοικονομεί φυσικού πόρου. Η εκτροφή των ζώων με τον μαζικό και βιομηχανικό τρόπο που γίνεται σήμερα ευθύνεται για εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου περισσότερα από ό,τι ευθύνεται το μέσο των μεταφορών. Η υπερβολική κατανάλωση κρέατος έχει σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία του περιβάλλοντος και φυσικά και στην υγεία των ανθρώπων. Η κατανάλωση φυσικών πόρων μόνο για την εκτροφή ζώων είναι τεράστια. 403.000 λίτρα νερού απαιτούνται μόνο για το κρέας που καταναλώνει ένας άνθρωπος στη διάρκεια ενός έτους. 8.148 τόνοι αντιβιωτικών χρησιμοποιήθηκαν για την εκτροφή ζώων στην Ευρώπη σε διάστημα ενός έτους, ενώ το 60% της παραγωγής κρυσταριού και καλαμπόκιου χρησιμοποιείται για τη σύντηση των ζώων. Ειδικά για την Ελλάδα, η μεσογειακή διατροφή μπορεί να αποτελέσει την ιδανική εναλλακτική για το κρέας και μπορεί να διασφαλίσει την πρόσληψη πρωτεϊνών και συντήρων για τον οργανισμό από θετικές ίνες. Εδώ γεννήθηκε η μεσογειακή διατροφή. Εδώ παράγονται κάθε μήνα και κάθε εποχή μεγάλη ποικιλία φρούτων και λαχανικών.
Προτείνουμε λιγότερο κρέας, αλλά καλύτερης ποιότητας. Προτείνουμε περισσότερα φρούτα και λαχανικά, περισσότερη φυτική πρωτεΐνη. Μπρόκολο, κολοκυθόσπορος, κοινόα, αποξηραμένα βερίκοκα, σπανάκι, φακές, οδικής άλυσης δημητριακά, ταχίνι, φάβα, σόγια, φασόλια, ξηρή καρπή όλων των ειδών είναι μερικές από τις εναλλακτικές επιλογές για την πρόσληψη πρωτεϊνών, σιδήρου και ασβεστίου. Έλα. Έλα. Έλα, γκρινιάρη. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Ναι, άμα δεν έρθεις. Τι αγοράκι. Ναι, αγοράκι είσαι. Έλα. Είσαι καλά. Μπράβο σου. Είσαι πολύ όμορφη. Και πολύ μεγάλη, ναι. Μα κοίτα πόσο μεγάλη έγινες. Και αυτό που συμβαίνει με το που θέλουν, ας πούμε, να βάλουν σε γελάδες αυτή την τρύπα που θα έχουν σε ένα από τα στομάχια τους και να κάνουν πράγματα εκεί πέρα για να μην βγάζει αυτό το μεθάνιο, δεν χρειάζεται. Απλά γίνε vegan.